Είμαστε εδώ και οργανώσεις και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί κόσμος για να γιορτάσουμε μαζί με τις Αφρικάνες γυναίκες. Αυτό που λένε, μια ζωή χωρίς φόβο, μια ζωή με αλληλεγγύη που να αφορά όλους μας, όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης και αυτής της χώρας. Και να δοθεί δυνατότητα στα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν εδώ, πραγματικά να αποκτήσουν ηθαγένεια και να και αντί να είναι άνθρωποι θυμωμένοι στο περιθώριο, να είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν και να δώσουν το καλύτερο που έχουν. Αυτό πιστεύουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι ο ρατσισμός πάει, αφορά όλους μας, από όποια φυλή και αν είμαστε, ότι σπάει στην πράξη, σπάει στην με μορφές αλληλεγγύης, συνύπαρξης. Να πω ενδεικτικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίζαμε τον αντιρατσιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Και εκείνη ακριβώς τη μέρα που ψηφίζαμε, εκείνο ακριβώς το βράδυ, συνέλαβαν τρεις Αφρικάνες γυναίκες ηθοποιούς, μόλις βγήκαν έξω από το θέατρό τους, γυναίκες που ζουν εδώ 20 χρόνια, που έχουν εδώ τη ζωή τους, που έχουν χαρτιά, που είναι αυτό που λέμε νόμιμες. Κανείς άνθρωπος δεν είναι παράνομος, αλλά τέλος πάντων οι συγκεκριμένες είναι και νόμιμες με χαρτιά και τις συνέλαβαν μόνο για το χρώμα τους. Και τις πήγαν στο Αλλοδαπών, όπου βρέθηκαν μαζί με άλλους ανθρώπους που όλοι είχαν συλληφθεί για το χρώμα τους, με χαρτιά ή με χωρίς χαρτιά. Αυτό δείχνει ότι ό,τι νόμο και να ψηφίσουμε, χρειάζεται πολιτική βούληση και μια άλλη πολιτική από την κυβέρνηση, όχι ρατσιστική, όπου να έχουμε μια αστυνομία που δεν συλλαμβάνει για θέματα χρώματος, για θέματα φυλής. Μια αστυνομία που δεν κάνει ξένη οδεία, που δεν κάνει κράτηση μεταναστών πάνω από 18 μήνο. Δηλαδή μια αλλαγή της ρατσιστικής πολιτικής που έχουμε, γιατί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο είναι ένα πράγμα, αλλά ο ρατσισμός πάει πραγματικά και στην κοινωνία και με μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.